Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 με Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3, θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Γιώργο Ζαγόρα και στο πέναλτι. Εγώ πήγα να το πω το καλησπέρα. Α, ναι. Το πρόλαβες. Γιώργος Μπεράμς και το λέγαμε, θα ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που θα το λέγαμε μαζί, σε εκπομπή ραδιοφωνική. Στα μικρόφωνα και Γιώργος Παναγιωτήδης. Στη συνέχεια, τι κάνετε κύριε Μπεράμπου? Καλά είστε? Είμαστε, μια χαρά. Ωραία, να τους καταφωνεί. Ήρθε? Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Σήμερα δεν ξέρω, νομίζω με καλοκαιρινή διάθεση. Έχει φτιάξει λίγο καιρός έξω. Είναι λίγο περίεργος. Ζέστη έχει, ρε. Έχει πολύ ζέστη σήμερα. Αν έχεις βγει 5.30 τον πρωί στο μηχανάκι, ναι, πάνω, ισχύει αυτό. Το αμάνικο. Και το βράδυ έχει μια ψύχρα που δικαιολογεί ζακέτα. Ναι, σίγουρα. 100%. Είναι λίγο περίεργος αυτός ο καιρός και θέλει γενικά προσοχή. Εντάξει, δεν είμαστε εδώ οι μαμάδες σας, αλλά θέλει προσοχή να μην αρρωστήσετε. Ζακέτα να πάρετε. Είναι περίεργο. Ζακέτα, παιδιά. Μια ζακέτα στην τσάντα. Είναι αμάνικο στην προκειμένη. Ναι, χρειάζεται μια ζακέτα στην τσάντα. Προήγηκα και με ζακέτα και με αμάνικο πάντως. Ναι. 5,5 ώρα, φίλε, έχει δεκατά βαθμούς. Έχει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και υγρασία πολύ. Ακριβώς. Και εγώ πάντα παίρνω ζακέτα μαζί μου, επειδή φεύγω από εδώ πέρα πιο αργά, είναι νύχτα. Τη χρειάζομαι. Ενώ τώρα τι να την κάνεις. Άμα τη βάλω, θα μου πει ο άλλος τρελός, είσαι αγόρι μου. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να σχολιάσουμε τη χθεσινή σας. Όχι πρεμιέρα. Όχι πρεμιέρα, δεύτερη. Εντάξει, κοίταξε. Είναι πρώτη που άκουσα εγώ. Είναι εβδομάδα προσαρμογής αυτή. Πρώτη που άκουσα. Θέλω να ακούσω τα σχόλια. Από μένα είναι ναι. Από σένα ναι. Για να απαντήσω έτσι κλίμα GNTM. Για πες. Από μένα είναι ναι. Μπράβο, παιδιά. Ναι. Βέβαια. Θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλη προσπάθεια. Θα έρθει με τον καιρό. Καλό είναι το καλύτερο. Ε? Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι. Η χοληψιά μου πώς σου φάνηκε? Άψογος. Άψογος. Δεν κατάλαβα ότι έκανες εσύ. Απίστευτο. Φαινόταν. Εγώ το κατάλαβα γιατί η μουσική δεν είναι. Εσύ ήσουν εδώ, δεν έβλεπες. Δεν το καταλάβαινες. Ναι, θέλω να σου πω. Είχα και κλειστά φώτα από εκεί. Α, ρομαντικός. Ναι, ναι, ναι. Ρομαντικός. Δεν γίνεται. Μας έσκασε εδώ μέσα. Ναι. Μετά το κατάλαβα εγώ. Όταν βγήκαμε. Νόμιζα ότι με είχαν κλείσει σε κανένα μπουντρούμι. Μάλιστα. Μπράβο πάντως. Ωραία. Ωραία το πήγατε. Καλά το πήγαμε. Βέβαια. Τι λέει, ρε. Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο σκοπός μου. Δεν κάνω κριτική. Λέω την άποψή μου σαν ακροατής. Α, σαν ακροατής. Δεν μιλάς σαν. Σαν ακροατής αφού σας άκουγα. Μάλιστα. Δεν μιλάω την άποψή μου σαν ακροατής εκπομπής. Μάλιστα. 7 με 8 παιδιά να τσακούτε καθημερινά. Έτσι. Και καιρό με τον καιρό θέλω να πιστεύω θα γυρίσουμε. Τώρα μέχρι πότε θα δούμε. Είναι αλήθεια. Άμα συνεχίσετε έτσι θα πάει. Θα φανεί. Ωραία. Τι γίνεται, τι έχουμε. Χθες είχαμε εκπλήξει, πολλές εκπλήξεις. Ναι, αυτό ήθελα. Είπα και στον Χρήστο εκτός αέρα ότι σήμερα θέλω να συζητήσουμε λίγο και διεθνή. Στον αέρα μου έλεγες χθες για την Νάπολη ή εκτός, δεν θυμάμαι. Στον αέρα. Είδες, τα έχουμε μπερδέψει. Καλό είναι αυτό ότι δεν ξέρουμε αν το είπαμε εκτός αέρα ή εντός, γιατί είμαστε αυθεντικοί. Ναι, και εκτός αέρα μιλάμε για μπάλα πάλι. Ακριβώς. Μου έλεγες για την Νάπολη, είδες τι έκανε η Νάπολη χθες. Σου είχα πει για την Νάπολη ότι τι θα. Ότι φέτος μήπως κυνηγήσει τη Γιούβε. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Αντσελότη. Ναι, αλλά. Έχουμε κανένα κλαρίνο να παίζει. Τι σου είπα. Ναι. Κοίταξε, εγώ το είδα μέχρι το 60 κάτι έβλεπα. Όταν βλέπεις ότι είναι 0-0 με την Κάλιαρη στην έδρα της, η Νάπολη, λες κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι πάει στραβά. Ε. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να πάει για πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά όμως η Ίντερ έκανε το 6-6. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Τι. 6-6 έκανε. Όχι, ρε. 5-5. Τους έκλεψα μια νίκη. Κάτσε, θα σου πω. 5-5. Ναι, 5-5. Με 10-1 γκολ. Μήπως θα κάνει και το 6-6 με ποιο παίζει μετά. Με 11 γκολ, μάλιστα. Και η Ίντερ τώρα παίζει. Μέσα στη Σαμπτόρια. 28-9 στη Σαμπτόρια. Δύσκολη έδρα. Η Σαμπτόρια βέβαια δεν έχει ξεκινήσει καλά. Είναι τελευταία με 3 βαθμούς. Οπότε το 6-6. Καλά είπα εγώ. Η Γιουβέντος ίσως ζοριστεί λίγο φέτος. Πού πάει η Γιουβέ πάει. Η Γιούβε υποδέχεται τη Σπάλ. Εύκολο έχει, πάλι. Ναι. Βέβαια τα εύκολα τη ζορίζουν τελευταία. Και την Βερόνα εντός κέρδισε. Μίλα ίσια, σε παρακαλώ. Δύσκολα. 2-1. Εντάξει, με ανατροπή. Και την Πρέσια δύσκολα κέρδισε προχθές εκτός έδρας. Έχει όμως το μέταλλο της πρωταθλήτριας και της μεγάλης ομάδας. Μπορεί να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια. Βλέπεις πως την πάτησε η Νάπολη. Η Νάπολη είναι ικανή να κερδίσει την. Αυτό ακριβώς. Όπως κέρδισε τη Λίβερπουλ π.χ. στο Champions League και να χάσει την έδρα της από την Κάλιαρη. Όπως έγινε. Όπως και η Ρώμα είναι σε ελεύθερη πτώση, μιας που πιάσαμε το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ναι, εγώ χθες θεωρούσα ότι θα κερδίσει, έχασε τελικά με 2-2 από την Αταλάντα. Ήταν εδώ Δημήτρης ο Αντανακτής, μου λέει: Α, φεύγω, πάω να δω τη Ρώμα εκεί πέρα με την Αταλάντα. Ένα ημίχρονο λέει: Θα δω, ίσως και λίγο από το δεύτερο. Πάμε εύκολα, λέει και τα λοιπά, και Ασάρα και τα λοιπά. Μάλιστα. Δημήτρη, αν μα ακούς, Βασίλης Αλέας. Χθες. Βασίλης Αλέας. Έτσι, ναι. Δεν έχουμε και κανένα του Αλέα έτσι πρόχειρο. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιο. Δυστυχώς. Αυτό το είδατε. Ποιο? Με τον. Ναι, ναι, με τον Μάθισον. Πώς το λένε? Λουκ Μάθισον. Λουκ Μάθισον, μαθητής δευτέρας λυκείου. Χρονών, πέταξε γκολ στη United χθες και σήμερα γράφει τεστ στο σχολείο. Αυτά είναι τα ωραία. Τα ποδοσφαιρικά stories, τα ωραία. Αυτά είναι. Αυτά μας αρέσουν. Ναι, ρε φίλε.
Εδώ θα δούμε κανένα τέτοιο ποτέ. Εδώ, άμα γινόταν κάτι αντίστοιχο, θα πήγαινε το παλικάρι σχολείο και θα έλεγε: εγώ σήμερα δεν γράφω τεστ. Παιδιά, εγώ ξέρω. Εγώ έβαλα γκολ εχθές. Αν μπαίνει στην τάξη. Δασκαλέ, σε παρακαλώ τώρα. Εχθές πήρα Άρη στο Old Trafford. Στο Άκα, ξέρω εγώ το αντίστοιχο. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, σε παρακαλώ θα του λέω. Ακάτω να γράψω τεστ. Ποιο είμαι εγώ. Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Καθίστε όλοι κάτω, του έλεγε. Αυτό είναι το λάθος παράδειγμα. Όπως είχε γίνει, να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα με αθλητή. Τον Max Verstappen, τον οδηγό της Formula 1, ο οποίος από τα 16 του αγωνίζεται στη Formula 1 κανονικότατα. Αλλά δεν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου στα 16, δεν μπορείς να βγάλεις. Δεν είχε, ναι. Ναι, οπότε τον σταμάτησε η αστυνομία της, του Άμστερνταμ, δεν ξέρω σε ποια πόλη ήταν. Της Ολλανδίας. Ναι, και του είπε, κύριε μου, ξέρω εγώ, το δίπλωμα. Δίπλωμα, άδεια και ασφάλεια. Λέει, δεν έχω δίπλωμα, αλλά είμαι ο οδηγός της Formula 1, ο Max Verstappen. Και λέει, και εγώ τι να κάνω. Το δίπλωμά σου, έχεις το δίπλωμα. Αφού δεν έχεις δίπλωμα, πρέπει να σε γράψω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Ο Έλληνας του Άμστερνταμ τι θα έκανε, θα ψάχνει ένα γνωστό, ο οποίος έχει γνωστό στην τροχιά του Άμστερνταμ για να σβήσει την κλίση. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι. Διαψεύδω. Έτσι γινόταν. Δεν το έχεις κάνει ποτέ, ας πούμε. Δεν μου έχει τύχει να πάω. Ή θα έλεγε Νάρα, αδερφέ, τώρα ξέρω εγώ, βγήκα από μπάζ, με έδωσε να πω για δουλειά. Γιατί. Όχι για κλίση. Με αυτοματίσει. Και για άλλο τέτοιο, για έλεγχο απλό. Αλλά Παναγιωτήτης καθαρός, δεν φοβάται τίποτα. Φίλε, προσέχουμε. Έτσι ρε. Είναι, άμα είναι οδηγά. Το καλό παράδειγμα. Έτσι πρέπει, όχι. Έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι το αυτονόητο, αυτό θα πρέπει να. Και με το μηχανάκι έχουν σταματήσει. Ναι, και με το μηχανάκι. Μηχανάκι. Δίπλωμα, κράνος, κανονικά όλα. Καθρέφτες όλα. Άμα είσαι εντάξει, δεν ξέρει να φοβηθεί τίποτα. Τι, ένα απλό τσακ, τη δουλειά σου κάνουν και άνθρωποι, έτσι. Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό. Αλλά ναι. Αυτό το δεν έχει τίποτα τρίβει, εξατμίσει και τα λοιπά. Είσαι... Όχι, ρε, ένα πενταράκι έχω κυκλοφορώ με στην πόλη. Τι εξατμίσει τρίβει. Μπορεί να φύλλα κάτσει και μια καγκουριά, ξέρω εγώ. Πενταράκι δεν γίνεται. Μακριά από εμά. Σου εσύ, φεύγω στο φανάρι. Μπορεί. Μακριά από εμά. Φαντάζεσαι. Το Παναγιώτη με σούζα να φεύγει από το φανάρι. Αυτή την παρένθεση για το Μάθησον ήθελα να πούμε. Α, ναι, σωστά. Σε ποια ομάδα αγωνίζεται το Μάθησον, ο 16χρονο, για πε μα Χριστό. Αγωνίζεται στην. Καλή ερώτηση. Στην. Σε κάποια ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας. Αυτή που απέκλεισε χθες η Manchester United. Quiz. Ναι. Quiz. Ποια ομάδα είναι. Ποια ομάδα. Γλωσσοδέτης πρέπει να είναι αυτή η ομάδα. Θα το βρούμε αμέσως όμως. Κάτσε, περίμενε γιατί το είχα. Όχι αμέσως. Νότς. Ντέιλ. Ντέιλ. Κάτι σε Ντέιλ. Ροτς Ντέιλ. Ροτς Ντέιλ. Έλα βρε, το βρήκα κατευθείαν. Ομαδάρα. Τέταρτης κατηγορίας, ναι, στα πέναλτι. 5-3 στα πέναλτι. Προκριθήκε. Άρα, ναι, στο Κιώση, εγγύηση. Χρήστος Κιώσης είναι ανοιχτή κυκλοπαίδα, ξέρει τα πάντα. Εγγύηση, ρε. Δεν έχω βρει κάτι που να μην το ξέρει μέχρι στιγμής. Αλήθεια. Ναι, δεν υπάρχει κάτι να το ρωτήσω και να μου πει, μπα, αυτό δεν το ξέρω. Ό,τι το ρωτάς στον αέρα, στο λέει επί τόπου. Τέλεια. Εχθές είχαμε όμως παιχνίδι και για τη Λίβερπουλ. Γενικά, οι ομάδες της Premier League μπήκαν σε αυτή τη φάση στο League Cup. Στην Αγγλία. Έπαιξε και η Λίβερπουλ χθες με την Μίκη Ντόνς. Όχι Μίκη, ρε. Δεν είναι. Σιγά μην είναι και ο Μίκη Μάουζ, ρε Γιώργο. Φαίνεται σαν να είναι ομάδα τα Σκόπια αυτή. Η Παρή τι έκανε χθες, δεν μου είπατε. Έχασε η Παρή. Γι' αυτό δεν το αναφέρμαντε. Πάμε. Με πολλές απουσίες η Λίβερπουλ, έτσι. Λογικό κιόλας. Ναι. Από αυτούς που παίζουν μέσα, να ξέρω 2-3. Α, εντάξει, στο κέντρο έπαιζε Λαλάνα και η Τά, Οξλέιτ Τσάμπερλέιν. Μπροστά είχε τον Μπρέουεστ, τον Έλιοτ δεξί εξτρέμ, ο Μίλνερ έπαιξε αριστερό μπακ, έβαλε και τον Λόβρεν. Αυτό και ναι, ενίες. Έβαλε εκείνη την. Έτσι, είχε τον πατσαπιά, το Λόβρεν. Οι υπόλοιποι ήταν. Νομίζω ότι ο Λόβρεν είναι ο Κροάτης Βάρνας. Έχω αυτή την εντύπωση. Έμεντο Βάρνα, έχει φάει κόλλημα ναι, αυτό. Κάτσε ρε, πάλι στο Βάρνα να πάλι το Βάρνα, ρε. Χθες εσύ αναφέρθηκε στο Βάρνα. Δεν είπα εγώ κάτι για το. Εγώ για το παλικάρι. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο Σβάρνα. Ότι όταν έπαιζε, έλεγα τα πράγματα με το όνομά του. Αν ήμασταν στην Αθήνα, αν εκπέμπαμε από την Αθήνα, θα ήταν από κάτω ο ίδιος Σβάρνας. Πάρα πολύ εύκολα. Να ξέρεις. Και για πες. Τίποτα, γι' αυτό, για το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Milton Keynes Dons. Κάπως έτσι. MK Dons, σε πάση περιπτώσει. Το όνομα της ομάδας, εντάξει, προκρίθηκε. Εφτάρα η Chelsea. Να. Με την Grisby. Αυτό θα μπορούσε να είναι άθλημα. Αυτή η ομάδα. Μπορεί. Θα μπορούσε, κάτσε να το δούμε αργότερα. Πάντως στην Τσέλσι δεν ξέρω, έπαιξαν αρκετοί βασικοί. Η Μπάρκλεϊ, ο Μπατσουαγί, ο Πέδρο και ο Χότσον ο Ντόι. Ναι. Έβαλε αρκετούς μέσα. Μάλλον γι' αυτό έτσι δικαιολογούνται τα 7 γκολ. Από εκεί και πέρα, από τις υπόλοιπες ομάδες της Premier League, η Wolves κέρδισε στα πέναλτι τη Reading. Η West Ham. Έχασε 4-0 από την Oxford United. Αυτό είναι
Είναι περίεργο αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια. Για στον Βίλα 1-3 την Brighton. Αυτά για το League Cup. Τώρα πηγαίνουμε στην φάση των 16 και έχουμε και ντέρμπι σε αυτή τη φάση. Liverpool Arsenal. Ναι. Το πρώτο ντέρμπι στο League Cup. Και Chelsea Manchester United. Δύο ντέρμπι. Ναι. Μια χαρά. Oh. Τέλεια. Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως κύπελο και στην Ελλάδα εχθές, κάποια παιχνίδια. Και μπάσκετ είχαμε. Και μπάσκετ είχαμε. Τα είπαμε εχθές με τον Χρήστο ότι έχασε, λέει, ο Ολυμπιακός. Από το Ανατόλιο, εδώ ομάδα της πόλης είναι. Δεν κατάλαβα. Μόνο για πάω Κάρι Κυρακλή θα λέμε. Έτσι. Το Ανατόλιο, ομάδα της πόλης και απέκλεισε τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ. Και διπλό, ναι. Όχι στο κανονικό. Στο ΣΕΦ, αλλά σε αίθουσα του ΣΕΦ. Εντάξει. Στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Λέμε διπλό ή Θεσσαλονίκη. Διπλάρα. 91-76, 15 πόντους στο κεφάλι στον Κυριακό. Καλώ ήταν τα παιδιά. Δεν έχουμε εικόνα από του Ολυμπιακού. Ολυμπιακού Β. Η ΕΟΚ τον χαρακτηρίζει Ολυμπιακός Πειραιός. Ολυμπιακός Πειραιός. Δεν θα ήθελες Ολυμπιακός αυτός ο Ολυμπιακός, ο Β. Να φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά που θα παίζει μαζί σου. Όχι. Άραγε. Για να τον ξεφτυλίσεις εκεί πέρα. Άρα αυτό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που κατάντησαν έτσι το Ολυμπιακό νιώθουν περήφανοι με όλο αυτό το σκηνικό. Μέχρι τέλους, φίλε. Να τους κερδίζει το Ανατόλια μέσα στην έδρα τους. Τα είπαμε και χθες, δεν φταίει μόνο ο Ολυμπιακός σε αυτό, αυτό που έγινε. Σε αυτό το κατάντημα ο Ολυμπιακός φταίει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, φυσικά. Αλλά όλο αυτό ξεκινάει από πιο ψηλά από την EuroLeague. Ξέρεις ποιος είναι μεγάλος αντίπαλος στην Ανατόλια. Πλέον, στην επόμενη φάση. Όχι, μεγάλος rival. Για πες. Στην πόλη. Ο Ματουλίδης. Σωστό. Τα δύο κολέγια. Φαντάζεσαι. Ο Ολυμπιακός Μπέ, όπως θέλετε να λέτε. Μπέ. Εσείς οι δύο. Δεν μπορώ να το πω φύτα, ρε φίλε. Μπέ. Για όσο το λέω. Αναπτυξιακός. Και σε άστορε. Ολυμπιακός Μπέ. Ολυμπιακός Μπέ, λοιπόν, να έχει αποκλειστεί από το Ματουλίδη. Και όχι από το Ανατόλια. Θα έλεγε το Ανατόλια. Εμείς, κύριε, σας θέλαμε να σας αποκλείσουμε. Να έρθουμε μέσα στο σεφ 15 πόντους. Σωστό. Έτσι. Κατάλαβες. Ενώ στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ διαβάζω τώρα ότι έχουν ξεπεράσει τα 1300 διαρκείας. Ναι. Πάνε για ρεκόρ. Σε καλό. Ναι. Γεγονός. Πολύ καλό. Καλός είναι ο αριθμός. Άμα αναλογιστούμε και το γεγονός ότι το Παλατάκι δεν είναι κατά γήπεδο ΆΚΑ, ούτε ΣΕΦ, και είναι, δεν είναι 7.000. Βγήκαν και τα εισιτήρια του Ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ από πλευρά Σάρι. Ναι. Στο για, παλέ το Σάββατο. Για να πιάσουμε το μπασκετάκι. Θύρες 5, 6, 10 ευρώ. Θύρες 1, 4, 7, 8, 9 και 10, 15 ευρώ. 2α, 3α, 2β, 3β στα 20 ευρώ και στις 8-9 στα VIP 20 ευρώ. Στα Gold καθίσματα 25, στα Platinum 100. Η Courtside Seats, η θέση που είναι δίπλα στο παρκέ, 150 ευρώ. Εκεί μπορείς να δεις από κοντά τον το Θόδωρο τον Ζάρα, ας πούμε. Όχι, αυτός ήταν στον Ηρακλή, λάθος. Μπερδεύτηκα, sorry, γράψε λάθος. Τον τέτοιο ήθελα να πω. Τον Τζόχλα, τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα, τον Τζόχλα. Και τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη. Έτσι. Και ο Άρης έκανε καλές μεταγραφές τώρα τελευταία. Έκανε Μαράζ, έτσι, μεταγραφικό. Πήρε και Ντραγκίσεβιτς, πήρε χθες έναν Μόρις. Και Κεσεβίτσιους πήρε. Ο Κεσεβίτσιους ήρθε χθες. Είχε πάρει και τον Μιλόσεβιτς. Αυτός ο Κεσεβίτσιους είναι ο Μούφα για Σακεβίτσιους. Ποιος Μούφα. Ρε, εσύ, είχε περάσει τον Ολυμπιακό. Ναι, έχει παραστάσεις. Ναι. Και αυτός ο Μόρις έχει παίξει και στο NBA. Εντάξει, λίγα παιχνίδια. 10 συμμετοχές έχει με τους Milwaukee Bucks και με τους Hawks. Νομίζω θα γεμίσει πάντως ο Αλεξάνδρου τώρα. Είναι και πρώτη αγωνιστική. Είναι και Άρης ΠΑΟΚ. Έρχεται και μετά από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ Άρης. Σωστά, σωστά. Είναι όλα έτσι. Ενώ αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, εκεί που έχει βγει και η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, εκεί που σας έχω δύο καλά νέα. Εμάς. Ναι. Για εσάς πες. Και όλο τον κόσμο που ακούει. Και τους φίλους του ΠΑΟΚ ειδικότερα. Για πες. Ο Άμπελ Φερέρα είχε και πάρει στη διάθεσή του Γκάρλος Βιντεύσκη και του Δημήτρη Γιαννούλη. Το πρώτο καλό νέο είναι ότι σε φούλου ρυθμού γυμνάστηκε και ο. Τον Σβιντεύσκη. Δεν έχει φύστοτα. Σβιντέρσκι. 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 Σβιντέρσκι ή Σβιντέρσκι. Χωρίς φύστοτα. Κοίταξε. Και τον πήρα που έλεγα εγώ τον Ακπομ. Ακπομ. Άλλο ρε φίλε, Ακπομ. Δεν κατάλαβε όμω ποιον έλεγα. Ακπομ. Α, θα το λέω όπως θέλω. Να πούμε, ξέρω εγώ. Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι, εντάξει. Έτσι. Εσύ. Όμορφα. Ή Σακόφ που τον έλεγα. Σακόφ τον άλλο. Σακόφ. Καλά, αυτό είχαμε διαβάσει 15 εκδοχές. Σάχοφ στην αρχή. Σαχόφ. Η Πάιπακ τον έγραφε Σάκχοφ με κάπα. Σαχόφ το διαβάσαμε. Σαχόβ είχαμε διαβάσει. Σάχοφ. Είναι ένα Google Translate και βλέπεις πως λέγεται. Συνεχίζω και λέω ότι σε φουλ ρυθμούς γυμνάστηκε ο Μαουρίτσιο το πρώτο καλό νέο. Ενώ ο Αντρέ Βερίνια το δεύτερο καλό νέο ακολούθησε το ατομικό πρόγραμμα υψηλής επιβάρυνσης και την Παρασκευή θα μπει σε κομμάτι της προγόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Άρα, όπως μπορώ να καταλάβω, θα είναι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πιθανό βασικά, τα μπέρδεψα λίγο. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε το Μαουρίτσιο έστω στην αποστολή. Με την ΑΕΚ. Ναι. Όχι, ρε, ρε εσύ. Κάτσε τώρα, άρχισε να γυμνάζεται σε φουλ ρυθμούς. Έχει να κάνει φουλ ρυθμούς προγόνησης όπως τον καιρό. Πρέπει να απαντάς λίγο σε φυσική κατάσταση.
Εντάξει, για λόγους ψυχολογικούς, ρε. Θα το βάλει στο επόμενο παιχνίδι για λόγους ψυχολογικούς. Μπορεί να μπει λίγο στην αποστολή. Εδώ χρειάζεται 15 μαχητές, 18 μαχητές. Μπορεί κάποιος να χρειάζεται να μπει. Μπορεί και να το πάρει, έτσι, αλλά δεν πιστεύω. Άμα τον πάρει. Στην αποστολή το μόλις. Δεν πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Βρήκε και προπονητή Sporting. Μια και λέμε για Πάο και Φεραίρα. Βρήκε. Τέλος τα σενάρια. Σιλάς, κάπως έτσι. Τι, Έλληνα πήρε. Όχι, εσύ. 43χρονος, Ζόρζε Σίλας. Τι είναι αυτός, πού το βρήκε αυτό, Γιατί ρε εσύ, τον Κωνστόνεγλου, πού το βρήκε? Ποιος εγώ, αγόρι μου? Ο Γιάικ. Τι πού το βρήκε, τον Κωνστόνεγλου τον είχε στις ακαδημίες, άνθρωπος της ομάδας. Έλα ρε, σε πράγμα, ποιος Κωνστόνεγλου μου. Σε παρακαλώ πολύ. Και τώρα πού κολλάει ο Κωνστόνεγλου με τον Σίλας? Κοροϊδεύεις ότι πήραν τον Σίλας? Είναι προπονητάρα. Άμα κάτσεις και δεις το βιογραφικό του, θα δεις ότι είναι προπονητάρα, ρε φίλε. Ο Σιλάς, ναι. Τον ήξερες δηλαδή? Ρε, προπονητάρα εννοώ. Δεν τον ήξερε, πάμε παρακάτω. Διάβασε τι λέει το βιογραφικό του. Βιογραφικό. Δεν έχει. Όλο, τώρα να το βρούμε. Δεν έχει, όχι, έχει. Σαν τον. Ποιος ήταν? Ποιος ήταν που δεν είχε βιογραφικό? Να δεις. Τέλος πάντων. Αφού λέμε για προπονητές, να σας πω ότι η Δυναμό Μόσχας ψάχνει νέο προπονητή και σύμφωνα με την ιστοσελίδα rusfootball.info. Ο Βλάντα Νίβιτς είναι πολύ πιθανός αντικαταστάτης του Πιανού. Πιανούγια. Πιανού, καλή ερώτηση. Για. Καλή ερώτηση. Είναι πιθανός τέλος πάντων υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Δυναμό Μόσχας. Μάλιστα. Ναι. Αυτά είναι τα. Ψάχνω εγώ το βιογραφικό του. Μάλλον δεν έχει. Δύσκολα. 43 χρονών είναι ο άνθρωπος. Να. Πού έχει. Πρώην προπονητής Μπελενένσες. Μπελενένσες, ωραία. Αυτό. Άλλο. 43 χρόνια είναι, πώς ο Μάτς θέλει να έχει προπονήσει. Εντάξει, τι σημασία έχει αυτό. Πώς, τι, γιατί δεν έχει. Στην Μπελενένσες ήταν. Ναι. Οπότε ήταν... πήραν έναν προπονητή από τα εγχώρια, είδατε. Είδατε. Έτσι. Είδατε. Μέσα από τη θάλασσα τον πήραν. Ναι, μέσα από τη θάλασσα. Μπορεί. Τι γράφει. Ψάρεψαν. Τα εγχώρια είδατε. Ψάρεψαν. Πω, πω, κακό. Λοιπόν. Ναι. Αυτά και με τη Sporting. Τέλος σενάριο πότε. Και για τον Μαρτίν το... που αναφέρουν οι Πορτογάλοι για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι. Και για τον ΠΑΟΚ. Πάει αυτό λοιπόν, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Για το διαιτητή του ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτός που είχε σφυρίξει το Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, τι έχεις να πεις? Εντάξει. Γιατί μπορεί να βάλει κάποιος γκολ ΠΑΟΚ από εκείνο το μάτς. Μπορεί να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ στο 93 να κερδίσει. Είχε κανένα παράπονο ΠΑΟΚ από εκείνο το μάτς, δεν θυμάμαι. Όχι, σε ρωτάω. Εντάξει. Τι. Δεν μ' αρέσει να κρίνουν ζητές πριν τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί εντάξει, και ακόμη και να έχει κάνει λάθος ένα παιχνίδι και να ορίζεται ξανά, τι σημαίνει, θα κάνει τα ίδια λάθη που είχε κάνει τότε? Ναι. Και δεν τον έχουμε δει και σε παιχνίδι με VAR τον συγκεκριμένο διαιτητή, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι διαβάζω, οι ελβετικές ποδοσφαιρικές αρχές για τον κύριο Κλόσνερ πάντα τον άδειασαν, καθώς είχε αποβάλει τον Νουτσούλα στο Ξαμάξ Αράου τον περασμένο Μάιο. Με αποτέλεσμα να μην έχει κίνητρο όπως ο ίδιος δηλώνει, ενώ η ΚΕΘ τον επέλεξε για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, ο τύπος δεν είναι λίγο στα χαζά και στα χαμένα. Είναι η αλήθεια. Πού είναι? Είναι λίγο στα. Δεν έχει. Δεν το έχει πολύ. Δεν το έχει πολύ. Δεν το έχει πολύ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Η ΚΕΘ τον επέλεξε, μένει να φανεί. Εντάξει, δεν μπορείς να φέρνεις σε κάθε ντέρμπι τον Χιλ Μαρθάνο, για παράδειγμα, για τον διαιτητή αυτού του επίπεδου. Είναι και κάποια έξοδα. Στα, λογικά στα παιχνίδια των play-off που θα κρίνεται πρωτάθλημα, θα φέρεις και τέτοιους διαιτητές. Μπορεί να φέρεις τον Τζακίρ, π.χ. Τα λέω. Το ποιον? Τον Τζακίρ. Τον Τούρκο. Που... Τούρκο. Αυτοί είναι τους κορυφαίους, αυτό θέλω να πω. Να φέρεις τους κορυφαίους. Ο Τζακίρ θέλει τουλάχιστον, νομίζω, δεν σηκώνει καν το τηλέφωνο για 2,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό σου λέω. Υπερβολικό το ποσό, αλλά κατάλαβε. Γι' αυτό πήγαινε στην επιλογή του Ελβετού. Κατάλαβε. Ποιος είναι αυτός? Πώς το λένε, ξέχασα το όνομά του. Γιατί δεν τον ξέρεις τον κύριο? Δεν τον ξέρω, πότε τον ξέρω. Κλόσνερ. Ο Κλόσνερ. Είναι πολύ καλός. Ναι. Ά, είναι... Για πες μας. Τα καλύτερα, από τις καλύτερες φυρίχτρες. Τι να σου πω, εδώ σου λέω ότι. Το είχαμε πει εχθές, δώσαμε κάποια στοιχεία του βιογραφικού του γενικά από. Καρτάκια. Είναι πολύ καρτάκια όμως... και γενικά καρτάκιας. Έχει δώσει στην καριέρα του 11 κόκκινες κάρτες, όλες σε φιλοξενούμενη ώρα. Τώρα Χρήστο, τι πας να κάνεις όμως? Τι. Να κάνεις ότι έκαναν οι του Άρη πριν τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Τι εννοείς? Αυτό πας να κάνεις τώρα. Σαν τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Που είχε δημιουργηθεί κλίμα εναντίον Σιδηρόπουλου, αυτό πάει να κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ σαν ΠΑΟΚ τώρα αυτό μας λες? Εγώ γιατί σαν ΠΑΟΚ? Σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Εκφράζει την ανησυχία σαν φίλος του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να υπάρχει κακή διαιτησία κτλ? Όχι. Και για ένα διαιτητή ξένο μάλιστα.
Ενώ ο Άρης το έκανε για τον Σιδηρόπουλο, από τον οποίο είχε και παράπονο, ας πούμε. Δεν θα πω τίποτα. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο βασικά. Νομίζω ότι. Εδώ τον έβγαλε άχρηστο τώρα. Όταν λέει και λέω ότι δεν το χρειάζομαι αυτό πια και προτιμάω να περνάω διαφορετικά τα Σαββατοκύριακά μου, το κίνητρο φεύγει, δεν έχω πια διάθεση. Ωραία. Αυτό μπορεί να γίνει από την πλευρά τη ΣΑΕΚ, όχι μόνο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά επειδή εσύ ο ίδιος μου είπες ότι είναι καρτάκια. Εμείς είδαμε το βιογραφικό του. Εντάξει. Άμα προσέχουν οι παίκτες, δεν θα δώσει κάρτα. Άστοχη η επιλογή τη ΚΕΔ. Θα πω εγώ. Πάντα. Αλλά εντάξει. Ποιον έπρεπε να βάλει, τον Σιδηρόπουλο. Ποιο είμαι εγώ που θα. Ναι, γιατί όχι. Έχει κανένα. Πες μου κιόλας ότι έχει κάποιο παράπονο του Σιδηρόπουλου για το ΠΑΟΚ. Άρης να πέσουμε στα πατώματα να γελάμε. Εντάξει, υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον. Εντάξει. Επίσης, ο κύριος δεν έχει σφυρίξει με ΒΑΡ. Ποτέ. Οπότε πώς μπορεί να το κρίνει. Τι Έλληνες διαιτητές είχαν σφυρίξει μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει, κάθε Κυριακή πρέπει να σφυρίζουν ξένοι σε όλα τα μάτσα. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Γιατί δηλαδή το ΠΑΟΚ είναι πιο σημαντικό μάτσα από το ΠΑΟΚ Ατρόμητο Αστέρα. Με ποιο παίζουν. Πανετολικό Ατρόμητο που έχει το Σάββατο. Όχι, δεν είναι. Στην έκβαση του πρωταθλήματος. Όχι, δεν είναι. Άρα τι πρέπει, εφόσον οι Έλληνες δεν έχουν ξανασφυρίξει με ΒΑΡ, τι πρέπει, να φέρουμε κάθε εβδομάδα ξένους που έχουν κάνει σεμινάρια. Αλλά κάνα σεμινάρια, ρε παιδί μου, έχουμε σφυρίξει. Προφανώς και αυτός έχει κάνει σεμινάρια. Και αυτός έχει κάνει σεμινάρια. Δεν τον πήρανε μια μέρα και σου λέει, έλα σφυρά. Άλλο ρε εσύ ο Έλληνας και άλλο ξένος. Μην το πάτε. Αυτά είναι πολύ εύκολα. Στην Ελλάδα τα κάνουμε πριν από κάθε ντέρμπι. Πάντα η μία πλευρά διαλέγει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Άρης, τώρα μπορεί. Δεν είναι, αν και επίσημα κανείς δεν είναι. Όχι, δεν κάτι, ναι. Μα, ναι, είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν από τον Άρη είχαμε και επίσημη ανακοίνωση κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι. Ακόμη. Αξίζει να το πάμε. Μπορεί να τα κάνει μαντάρα, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό και να μην δώσει κανένα δικαίωμα. Δεν το ξέρει. Καλά. Τουλάχιστον έχει φύγει η καχυποψία γιατί είναι ξένο. Καλά. Έτσι νομίζω εγώ. Ο ξένο που ήρθε δηλαδή να διαιτητεύσει τον. Ποιον είναι. Όχι αυτό τον τελικό. Ο Μπορμπαλάν. Όχι αυτός. Άψογος. Ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος. Ο Μπορμπαλάν. Ο Μπορμπαλάν ήταν στο προηγούμενο, στο 1-0. Στο 2-0. Ναι. Τι. Μια χαρά δεν ήταν. Ποιος ήταν ο Φιλανδός ο οποίος ήρθε και πέρασε πριν ο Κορδέλα τον ΠΑΟΚ. Σε ένα τελικό. Κορδέλα λέγοντας. Χειρουργείο κανονικό. Σπάθας. Σπάθας νούμερο 2. Τρεις τελικοί γίνανε. Σπάθας νούμερο 2. Με ξένο διαιτητή. Όχι τρεις, δύο. Όχι. Λέει, μήπως για το περσινό ΑΕΚ ΠΑΟΚ και την κόκκινη του Ζαμπά. Ναι, μπράβο, για την κόκκινη του Ζαμπά. Δεν ήταν νομίζω Φιλανδός, ήταν. Πολωνός, κάτι τέτοιο ήταν. Αφού στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν στο τελικό. Ναι, στο πρωτάθλημα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τι έγινε. Γιατί έχει φύγει κάποιο ψεό, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό ήταν ένα παράδειγμα ξένο όμως. Δεν είναι ντέρμπι, Γιώργο. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πέρσι. Ρε, μπορεί να βγει ο Έξι και να σου πει ότι ήταν πέναλτι πέρσι στο τελικό κυπέλου. Το χέρι του. Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν είναι. Το σύμφωνα με τον κανονισμό δεν είναι. Σύμφωνα με τον κανονισμό είναι κόκκινη και του Ζαμπά και του πίτρου. Δεν είναι. Το πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο. Ναι, αλλά στην πρώτη κάρτα εκεί που τρώει βουνιά από το λιβάκι και πέφτει κάτω. Τρώει κάρτα ο Ζαμπά. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατό. Τώρα μιλά για την πλευρά του Ζαμπά. Τι κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Πάμε πάλι για διαιτησία πριν από το άσε να γίνει το μάτς, να δούμε τι θα γίνει και τα λέμε μετά. Φέρε ένα πουλί να σφυρίξει να πούμε και. Μη χαρακτηρίζει έτσι τη μέρα του μάτς. Πέρυσι όλη τη χρονιά είχε ξένου και τώρα θε Έλληνε. Είναι λάθο αυτό. Άμα πα με αυτή την προοπτική, είναι προκατάλληλο. Τα πάει η ομάδα με την προοπτική. Θα μα αδικήσει γιατί δεν πα έτσι. Κανένα παιχνίδι. Πα να κερδίσει τελείω. Ο Πόκ δεν έχει χάσει με ξένο γιατί. Αρχικά. Τότε τι σε πειράζει ο κόλλο συναγραφό. Ναι, δεν με πειράζει που είναι ξένο. Με πειράζει ότι ο τύπο απλά δεν το έχει. Εντάξει, μπορεί να. Τον έχει δει, είναι αδίτη. Μπορεί να γίνει και την αντίθετη πλευρά μπορεί να το πούμε. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λίμπερο παντού στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρεμπλάω και τις 3 πριν παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Τζαγόρα. Εδώ ο Χρήστος Γιουβάνογλου, ο Γιώργος Μπαϊράμης και ο Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Ξεκινήσαμε μια λάθος κουβέντα νομίζω για το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είπαμε, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτά. Τα κάνουμε πολύ άλλωστε. Έτσι, ο κόσμος μπορεί να τα ακούσει όπου θέλει. Mm-hmm. Έτσι, ασχολούνται πολύ του άλλου με τις διαιτησίες. Ας μην μπαίνουμε και εμείς αυτό το τρυπάκι. Ας περιμένουμε το μάτς, να δούμε τι θα γίνει. Και αν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο και όντως στιγματίσει το μάτς και επηρεάσει το αποτέλεσμα, τότε φυσικά θα ασχοληθούμε. Που θα μπορούσε να γίνει τον καθένα τότε, αυτό. Έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό η δημιουργία εντυπώσεων και αυτά είναι της παλιάς σχολής περισσότερο. Δεν... Εμάς μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Το νομίζω ότι τα έχει βαρεθεί και ο κόσμος αυτά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 300 ευρώ πρόστιμο λέει έφαγε η Μπαρτσελόνα για παρά την προσέγγιση του Γκριεσμάν. Ήταν αυτή η ιστορία με την Ατλέτικο που είχε καταγγείλει την Μπάρτσα ότι πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του τον είχε προσεγγίσει για να. Ναι, και την έκανε παραγραφή. Καταγγελία τι έκανε και η Ατλέτικο. 300 ευρώ. 300 ευρώ στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί να πει κάποιο άνθρωπο. 300 ευρώ. Του έγινα πάρτι. Πάρτε 300, πάρε και 100 για σένα. Του έγινα πραγματικά. Η Μπαρτσελόνα νομίζω βγήκε εκτό προπολογισμού τώρα. Εντάξει. Α, να Χρήστο, φίλο. Αυτό εννοεί με τον τίτλο Τα Δα Όλα.
Μάλλον. Ναι, τώρα και εμείς τα είδαμε όλα. Σιγά, ρε. Όχι, μπορούμε να δούμε κι άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Φίλη σου. Πώς την είπαμε? Η Αναστασία Γιούσεφ. Α, είναι φίλη σου. Είσαι φαν. Όχι και φαν τώρα, εντάξει. Μη με. Αυτή τι δηλώνει? Όχι στην εφορία, τι εννοώ, επάγγελμα. Ναι, τι επάγγελμα κάνει? Χορεύτρια. Μάλιστα. Οκ. Okay, να το γνωρίζουμε. Ναι, δεν ήξερα τι. Τη βλέπω στην τηλεόραση αρκετές φορές, αλλά δεν ξέρω για τι. Παράδειγμα. Για παράδειγμα. Α, χορεύτρια, ωραία. Ναι. Σε ενδιαφέρει και ο Ρογκομπέλα. Χορεύτρια μπαλέτου. Ναι. Καλλιτεχνική σχέση. Τα προσόντα τη. Αν είναι δυνατόν, δεν σε δω. Κάνει καριέρα τώρα. Ποιο θα κάνει, εγώ και εσύ, ρε, εσύ. Έλα, ντέμι, δεν έχουμε τίποτα έτσι. Ναι. Ή ο Γιουβάνογλου. Γιατί ρε, φίλε, τι έχει ο Γιουβάνογλου? Ό,τι έχουμε εγώ και Μπαϊράμι. Όχι, αυτά που δεν έχει κυρίως yeah. κάνει καριέρα εκεί. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο. Όχι, μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο. Δεν ξέρω, ακούγομαι, τα έχω χάσει. Όχι, μπράβο. Με εκμεταλλεύεται τα προσόντα της. Νομίζω. Στο έπακρο. Και εμείς τα εκμεταλλευόμαστε. Και μιλάμε στο ραδιόφωνο, γράφουμε. Ε? Ναι. Αλλά εντάξει. Ναι, κανονικά. Κανονικό και με τον νόμο. Λοιπόν, τι άλλο. Super League 2 θα ξεκινήσει τελικά? Νομίζω πως ναι. Το Σαββατοκύριακο. Παρά τις αντιδράσεις και τα λοιπά για όλα αυτά που εκτελήχθηκαν. Έχουμε και πρόγραμμα. Εχθές, ναι, θα το. Μας ενδιαφέρει άραγε αυτό το πρωτάθλημα που είναι η δεύτερη κατηγορία. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ βλέποντας. Έχει λεβαδιακό ρε φίλε. Βλέποντας τις ομάδες. Λεβαδιακός που έστειλε και επιστολή στην ΕΠΟ και λέει ότι. Πού την έστειλε η επιστολή? Κάπου. Κάπου την έστειλε. Είναι τρομερό το λογότυπο τη Super League 2. Πολύ ωραίο το έχουν φτιάξει. Άρεσε. Για δείξε. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ να το δω. Είναι μικρό πάνω από το αριστερό. Να το, το βλέπεις εκεί. Άντε ρε. Και τη Football League είναι ακόμα πιο ωραίο. Νομίζεις ότι είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν. Στις 4 τα μάτς. Απόλλων Λάρισας, ΑΟΚ, Κέρκυρας. Απόλλων Πόντου, γεια σου ρε Απολλωνάρα. Η μόνη ομάδα μας ενδιαφέρει νομίζω είναι. Ο Απόλλων Πόντου. Ναι. Γιατί από το πρωτάθλημα αυτό. Γιατί? Λόγω της πόλης. Αλόγω πολλής. Όπως και τον Ανατόλια στον μπάσκετ. Θες να πάμε και. Απόλλων Πόντου, ΑΟ, Χανιά και Σαμικός. Απόλλων Σμύρνης, Εργοτέλης. Ωραίο ματσάκι αυτό. Κάτσε το δω. Δόξα Δράμας, Καραϊσκάκης, Άρτας. Ναι. Δεν έχουν τηλεοπτική μετάβαση στα μάτς. Πού το δεις εσύ? Αλήθεια. Θα πάει Ριζούπολη, να δει Απόλλων Σμύρνης, Εργοτέλης. Παναχαϊκή, Πας Γιάννενα και Πλατανιάς, Λεβαδιακός. Η δεύτερη αγωνιστική. Αλλά ο Λεβαδιακός. Δεν τα βρήκανε με την ΕΡΤ τελικά. Ο Λεβαδιακός λέει σε Super League 2 και ΕΠΟ, στην διοργανώτρια χίλια του πρωταθλήματος και στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Να τηρηθούν λέει όσα συμφωνήθηκαν, αλλιώς διαλύομαστε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει λέτε περίπτωση να διαλυθεί ο Λεβαδιακός? Όχι. Δεν νομίζω. Οδεύουμε στη διάλυση σαν Λεβαδιακός ή σαν πρωτάθλημα? Σαν Λεβαδιακός λογικά. Γιατί. Λέει. Δεν έχει επελθεί οριστική συμφωνία όπως είπε ο Γιώργος για τη διάθεση των λεπτικών μας δικαιωμάτων με την ΕΡΤ. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να το κάποια στιγμή τα βρουν, Ναι. Όταν ζω στα πράγματα, λίγο υποχώρησε ο ένας, υποχώρησε ο άλλος. Επειδή λέει δεν επιθυμούμε να νομιμοποιήσουμε. Την κολάρα του Βινίσιους την είδες, sorry τώρα. Ρε λέμε για Λεβαδιακό, ρε. Ποιος Βινίσιους? Ο Βινίσιους έβαλε μια κολάρα όμως. Και δεύτερη. Όχι, αυτός είναι ο άλλος ο πτυρικά. Ο άλλος ρε. Ο τέτοιος. Το νέο που λένε. Ναι. Επειδή λέει δεν επιθυμούμε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας την παρά την βούληση των ΠΑΕ απόφαση της Super League 2, δηλώνουμε ότι ο πρόεδρος της ομάδας μας, κύριος Κωνσταντίνος Κολοκυθάς, δεν θα παρευρεθεί στην Οσάνο συνάντηση και αναφέρουν συνέχεια ότι ευελπιστούμε, λέει ο κύριος Λεουτσάκος, Χριστοβασίλης Λιχναράς μαζί με τον πρόεδρο του ΕΠΕ Βάγκελο Γραμμένο και τον Αλέξη Δέδε και τον κύριο Φούσεκ θα επιληφθούν από κοινού για την άμεση επίλυση προβλήματος με την τήρηση των συμφωνηθέντων. Πράγμα το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Ναι. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση λέει, οδεύουμε στη διάλυση της και πριν κάνει την εκκίνησή της. Για την κατηγορία λέει. Την κατηγορία ολόκληρη. Ο Λεβαδιακός δεν θα διαλυθεί ποτέ. Δηλαδή έγινε αναδιάρθρωση. Έπεσε, αλλά δεν διαλύεται. Ναι. Έγινε αναδιάρθρωση για να καλυτερέψουν τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εν τέλει. Άμα δεν έχουν έσοδα από τηλεοπτικά, ναι. Πάει πώς θα. Κάτι, τα βγάλουν πέρα. Κάποιος έχει υποσχεθεί αυτά τα έσοδα. Για να. Υποσχέσεις έχει, είναι γίνει λογικά, έχει γίνει ένα πλάνο για να μπουν οι τρεις επαγγελματικές κατηγορίες να έρθουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Στην πρώτη χρονιά που πάει να γίνει αυτό το εγχείρημα, έχεις προβλήματα? Δεν μπορείς να ξεκινήσεις το πρωτάθλημα? Κάτι πάει λάθος. Προφανώς. Πολλά πάνε λάθος. Πολλά, ναι. Γενικότερα. Εντάξει, αν δεν πήγαινε κάτι λάθος, εμείς δεν θα είχαμε δουλειά. Τι θα λέγαμε?
Σωστό κι αυτό. Γιατί δεν μπορούσαμε να μιλάμε για μπάλα, για ταλέντα, για προπονητές, για παίκτες, για συστήματα. Στην Ελλάδα. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Αυτό μας αξίζει. Έχουμε όμως πρεμιέρα και στη Football League, που είναι πλέον η τρίτη τάξη κατηγορία της. Τρίτη τάξη. Το οποίο έχω την εντύπωση. Πώς γράφεται το τάξη, το τι τάξη αυτό. Το τάξη. Με γιώτα. Σωστός. Μπράβο, ρε. Το βρήκε. Είναι, ρε, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Είδε όλα τα ξέρει. Εντάξει, μπορεί να μην πετύχαμε στι πανελλαδικέ. Τι είμαστε, τι είμαστε. Μα πήραν, περνούσαμε εδώ από το κέντρο και μα φωνάξαν πάμε, ελάτε κάτι εκπομπή. Ξεκινάει λοιπόν για το πρωτάθλημα τη Football League. 14 ομάδε εδώ. Ανεβαίνουν οι δύο απευθεία. 4 ομάδε υποβιβάζονται. Να πούμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Ιωνικός Νίκαιας Τρίκαλα. Είναι μερικές από τις ομάδες που από την τρίτη, από τη γάμα εθνική την περσινή προβιβάστηκαν, αλλά θα παίξουν πάλι τρίτη εθνική. Σε κατηγορία εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που έγινε το περίεργο με την αδιάρθρωση. Ιωνικός Νίκαιας Τρίκαλα λοιπόν. Γάλλο Καλαμάτα. Γυαλισσός Όφη Ιεράπετρας. Ένωση Ασπροπύργου Ολυμπιακός Βόλου. Νίκη Βόλου Θεσπρωτός. Βέρεια Διαγόρας και Καβάλα Τρίγλια. Τρίγλια, Αυτό είναι το πρόγραμμα. Από εδώ που μας απασχολεί κάποια ομάδα που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Όχι, και βλέπουμε φαβορί. Βλέπουμε κάποιο φαβορί. Ο Χρήστος εχθές είχε πει για Ολυμπιακό Βόλου ότι θα ανέβει. Δεν αποκλείεται. Ναι, Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος σκόρερε νομίζω και Κουτσιανικούλης. Ναι. Στο κύπελλο να κάνω λόγο. Εγώ πιστεύω πως η μία ομάδα που θα ανέβει θα είναι η Βέρεια. Έχει επέλθει δυναμικά. Ο Κουτσιανικούλης από τη Λάρισα δεν είναι. Ναι. Και πήγε να παίξει στο Ολυμπιακό Βόλου. Δίπλα είναι, μια ώρα. Εντάξει, δεν είναι. Μεγάλη έφτρα. Δεν είμαι αφού δεν παρά. Δεν εννοώ αυτό, ρε. Γιατί στη Λάρισα θα μένει, στο Βόλο θα μείνει. Στη Λάρισα μένει. Ναι, και θα πηγαίνει να έρχεται κάθε μέρα στι προπονήσει. Σιγά μην πηγαίνει να έρχεται κάθε μέρα στι προπονήσει. Αφού το. Θα πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα προπονήση και θα παίζει την Κυριακή βασικό. Κουσιανικούλησε στη Γάμα Εθνική. Ναι, αυτό ακριβώ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη. Καλά πήγε να παίξει τον Ολυμπιακό Βόλου. Αυτή Χρήστο παλιά δεν είχαν τεράστια έχθρα. Ολυμπιακό Βόλου Λάρισα. Θυμάμαι κάτι ματ. Η R3 τα έδειχνε γεμάτο Αλκαζάρ και τέτοια φάση. 2002 το 2003. Εντάξει, ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά. Ο Λάζος Χρυστοδουλόπουλος πώς έπαιξε και στις τρεις αθηναϊκές ομάδες. Το βρίζουν, τελικά, αλλά δεν είναι. Είναι. Τι ομάδα είναι ο Λάζος. Ολυμπιακός. Ναι, ρε. Ποιος Λάζος. Ο Χρυστοδουλόπουλος. Δεν τον ξέρεις. Καλά. Ή δεν θες να τον ξέρεις. Είναι. Ναι, Ολυμπιακός από μικρός. Από το Κορτελιό. Όχι, τα διαβατά είναι. Ακόμα χειρότερα. Όταν είναι στον ΠΑΟΚ και τα άκουγε γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη. Να είναι από τη Θεσσαλονίκη. Από τα διαβατά Ολυμπιακός. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Στα διαβατά να πει Ολυμπιακός. Θυμήσου λίγο τι άκουγε όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θυμούνται νομίζω. Ναι. Και εγώ το θυμάμαι το σύνθημα. Για τον Χρυστοδουλόπουλο. Λοιπόν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μπατατζή και τα λοιπά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Ανακοίνωσε η Tutto Sport όπως κάθε χρόνο. Τέτοια εποχή βγάζει τους 40 υποψήφους για το βραβείο Golden Boy. Golden μεγαλύτερο Boy. Μεγαλύτερο ταλέντο δηλαδή. Α, μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο. Πέρυσι και ανακοίνωσε τους 40. Ο Ντελίχτ είχε πάρει πέρυσι. Ο Ντελίχτ. Και μάλιστα. Ανακοίνωσε τους 40 υποψήφιους για να το πάρουν. Πες ποιους θα κερδίσει από τώρα για να έχουμε. Φαβορί, εντάξει, νομίζω είναι ο Ζωάν Φέλιξ. Φυσικά. 120 εκατομμύρια μεταγραφή στα 20 του. Και διαβάζοντας. Μέχρι ποια ηλικία είναι μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Μέχρι 20. 20, νομίζω. Διαβάζοντας τα ονόματα μου έκανε κάτι μεγάλη εντύπωση και εξεπλάγει. Πάλι. Τι, υποψήφιος. Ναι, γιατί να μην είναι. Πόσο χρόνο είναι ο Ντελίχτ. Μου 20. Έκανε μεγάλη εντύπωση και εξεπλάγει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Ναι. Πώς έγινε αυτό. Ποιος θα μπορούσε να είναι. Ο Λιμνιός θα μπορούσε να είναι. 21, ναι. Στα Golden Boy αυτά όμως διαβάζω τα ονόματα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Λιμνιός. Ματίας Ντελίχτ, από ό,τι βλέπω. Κάτσε να σου πω. Μπενουά Μπαντιασίλ της Μονακό. Για ποιο εντάξει τώρα Μπαντιασίλ. Θα διαβάσει και τους 40 μετά ονόματα του επόμενου. Οι περισσότεροι είναι γνωστοί ρε εσύ. Ναι. Σαμουέλ Τσουκβουέζε. Για ρε, αλλά να τους κρατάει ο κόσμος τα ονόματα γιατί σε λίγα χρόνια μπορεί να μας απασχολούν αυτοί. Τώρα έχει δίκιο ο Πόξης να φωνάζει όμως, γιατί να μην πει ο Λιμιός. Γιατί ρε εσύ. Ποιος μου Κτουέζε τώρα. Ακόμη και στη Βιγερεάλ να παίζει, μόνο που παίζει στη Λα Λίγκα είναι πολύ πανότερο το επίπεδο. Δεν παίζει στον πρωταθλητή Ελλάδος ρε παιδί. Στον ταμπλούχο πάω. Στον ταμπλούχο, sorry. Μικαέλ Κουζάν της Μπάγερ Μονάχου. Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερ Μονάχου. Τόμ Ντέλε Μπασίρου της Γουότφορντ. Ο Ντελίχτ. Ο Ντιατά της Κλαμπ Μπριζ. Νομίζω έβαλε και γκολ αυτή την περιοχή. Όχι, δεν είχε λήξει. Της Μπριζ δεν είχε παίξει νομίζω. Έβαλε γκολ, αλλά δεν ξέρω. Ναι, κάτι τέτοιο. Ωραίο. Τον άκουσα.
Ελμάς της Νάπολη, αυτός παίζει φέτος. Ο Ελίφ, τι είναι αυτός, Τούρκος. Ναι, Ελίφ Ελμάς, νομίζω πως ναι. Ελίφ είναι Τούρκικο έργο. Φιωρεντίνο Λουίς της Μπενφίκα, Φιλ Φόντεν της Manchester City, τον βάζω κουρακιόρα. Ωραίος, και αυτός θα είναι ψηλά. Ναι. Γκεντουζί. Ο Γκεντουζί της Άρσεναλ και αυτός παίζει βασικός αργά. Ναι, ωραίος και αυτός. Ο Χάλαντ της Premier Champions League που έκανε το hat-trick. Μάλιστα. Είναι ένα παφαβόρι νομίζω και αυτός. Hat-trick. Ο Χάβερ της Bayer Leverkusen. Ο Ισάκ της Real Sociedad, Αλεξάνδρ Ισάκ. Αυτός από κάπου τον πήρε η Sociedad από την... Δεν έχω ιδέα. Ακούστηκε γι' αυτόν το όνομα, πάντως έπαιξε έντονα. Ζωά Φέληξ φυσικά. Ντέγιαν Γιόβελιτς της Άιντρα Φραγκφούρτης. Μόιζε. Ο Μόιζε εκείνη που τον πήρε η Everton από την κυβέρνηση με μεταγραφή, ο ιδανικό. Και τι γράφουνε και αν, Κίνη είναι ρε παιδιά. Τόσο μικρός είναι αυτός. Justin Kluivert. Ο Justin Kluivert της Ρώμα. Kluivert, τον πατέρα του. Κονατέ της Λειψίας. Τι παιχτάρα είναι αυτός ο Κονατέ. Ο Αλμπάν Λαφόν της Ναντ. Ο Λαϊνές της Μπέτης. Ο Κάνγκ Ιν Λί της Βαλένθια. Λί. Τι, Κάνγκ Λί. Της γνωστής οικογένειας. Ο Αντρέι Λουνίν, τερματοφύλακας είναι αυτός της Σοσιεδάδ. Γιατί όλοι κοινές είναι. Ουκρανός νομίζω ότι είναι. Εντάξει, μπορεί να έχω μεγάλο σόι. Ο Μέισον Μάουντ που παίζει φέτος βασικός στην Τζέλσι του Λάμπαρτ. Ωραίος και αυτός. Ο Νεχουέν Πέρες της Φαμαλικάο. Στην Βραζιλία είναι η ομάδα αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα γιατί να μπει ο παίκτης από τη Φαμαλικάο. Η Φαμαλικάο, όχι, δεν είναι από την Βραζιλία. Πού είναι. Την Πορτογαλία. Είναι η ομάδα που είναι πρώτη στην Πορτογαλία. Ανέρεση, καλά, είναι Φαμαλικάο, δίκιο έχεις. Εντάξει, μπορεί να έχει βραζιλιάνικες ρίζες. Ναι, ναι, ναι. Μπερδεύτηκα με άλλο λίγο. Ρέις Νέλσον από την Άρσεναλ. Ο Μούρ από την Τραμπζονσπορ. Παύλοβιτς από την Παρτιζάν. Ο Λεάο της Μίλαν που πέρσι έκανε λίγο θόρυβο. Φέτος δεν τον έχουμε ακούσει πολύ ακόμη. Ο Ροντρίγκο αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ της Ρεάλ χθες. Ο Τζέιντον Σάντσο που νομίζω και αυτός θα μπορούσε να είναι δεύτερο-τρίτο φαβορί. Έκανε τρομερή χρονιά πέρσι με την Ντόρτμουντ. Σωστά. Το θεωρούν οι Άγγλοι το κορυφαίο του ταλέντο. Έχει ονόματα, έχει, αλλά και μερικοί εντάξει τώρα δεν είναι. Συνιστέρα. Ο Συνιστέρα. Φέγαιναν το Μπιντό της Μπαρτσελόνα. Ζαν Κλέρ το Μπιντό, τον είδαμε αυτόν φέτος. Ζαν Κλέρ, το όνομα μου λέει κάτι. Ο Φεράν Τόρες του Βόλου. Ο Φεράν Τόρες του Βόλου. Ο Τόρες του Βόλου έχει κάνει πάτα. Τον οποίο λένε αυτόν τον Τόρες που πήρε ο Βόλος, τον ήθελε η Μπενφίκα. Δεν αποκλείεται. Και έκανε τη ρελάντση. Και κατέληξε στο Βόλου προεδράρα του Ολυμπιακού Βόλου. Αχιλλέας Μπέος ρε φίλε. Πάντως είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το απέδειξε σαν ένα παιχνίδι που έπαιξε. Ξεχωρίζει μέχρι τώρα που κορυφαίο στο πρωτάθλημα. Και αναρωτιέμαι πώς δεν τον πήραν χαμπάρι. Έκανε τη ρελάντση που μεγάλες ομάδες Ελλάδας. Ο Βινίσιος της Ρεάλ και ο Ζανιόλο της Ρώμα ο Αργεντινός. Ζανιόλο. Ωραίος ο Ζανιόλο. Αυτή είναι η υποψήφη. Ζωάο Φέληξ, δηλαδή εγώ λέω Τζέιντον Σάντσο το πάρει το βραβείο. Σάντσο. Δεν γίνεται. Σάντσο με Φέληξ, εκεί πέρα παίζεται. Νομίζω. Αλλά ο Σάντσο και λόγω μεταγραφή και. Πάει Φέληξ, καλά. Ο Φέληξ. Ε? Ο Φέληξ, εγώ. Εντάξει, ο Ζωάο. Το λέμε το όνομα του. Α, φιλαράκι αυτό, στράτο. Ναι. Σειρά. Μάλιστα. Τέλεια. Τέλεια. Τις δηλώσεις του Μάρκο Ρόι, τις είδατε. Τι είπε. Για πε. Κόντρα στην Άιντραχτ. Μετά την ισοπαλία, μετά τη νέα γκέλα της Ντόρτμουντ, που λέει με εκνευρίζει αυτό που λέγεται, το αυτογκόλ που δεχτήκαμε ήταν θέμα νοοτροπίας. Αμυνθήκαμε ανόητα σε αυτή τη φάση σίγουρα, αλλά μην έρχεστε πάλι μετά. Δεν μπορώ να το πω αυτό, μετά. Περί νοοτροπίας, κάθε εβδομάδα τέτοια έχετε να πείτε, αναφέρει ο Μάρκο Ρόις. Μάλιστα. Και σηκώνει θέαλα αντιδράσεων στην Γερμανία. Είχαμε ο CEO των Βεσταλών, ο Hans Joachim Watzke, έκανε δηλώση. Είπε ότι ο Ρόις παραμένει φυσικά ο αρχηγός της ομάδας. Πρέπει να δείξει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά σε καταστάσεις σαν και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι έμπειροι παίκτες στην ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Γενικά το κλίμα στη Γερμανία συνολικά είναι λίγο βαρύ και στην εθνική. Δεν ξέρω αν είδατε. Τι κάνει, μποϊκοτάζει η Μπάγκερ, λέει. Μποϊκοτάζει ο Τεστέγκερ, είναι την Νόιερ. Τι είναι αυτό τώρα. Απειλεί η Μπάγκερ με μποϊκοτάζει την εθνική Γερμανία, ότι αν ο Νόιερ δεν αγωνίζεται βασικός, δεν θα στέλνει τους παίκτες στην εθνική. Σαν να λέει ο Πάοκ δηλαδή, άμα δεν βάλει Πασχαλάκι. Ναι. Δεν σου στέλνω ούτε Πέλκα, ούτε Λιμιό, ούτε Πασχαλάκι. Τι δύο παίχτες. Τρεις. Τρεις παίχτες. Στη Γερμανία δεν είναι δεδομένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Μπάγερν έχει πολλούς παίχτες. Μισή δεκάδα της Γερμανίας. Είναι βαρύ το κλίμα γενικά και με τον Λεύ στην εθνική Γερμανίας. Δεν ξέρω, αυτή μια ήττα κάνανε και του έχει πάρει από κάτω. Εντάξει, δεν κάναμε μια ήττα. Γενικά το πρόσωπο που δείχνει η Γερμανία δεν είναι. Μια ήττα κάνανε την Ολλανδία. Δεν χάσανε άλλο παιχνίδι. Δεν είναι. Ναι, αλλά γενικά η γνωστική εικόνα τη Γερμανία. Ίσως ήρθε η ώρα για αλλαγή. Εντάξει, κοίταξε, είναι μια περίοδο. Πάντως το πέρασμα του Λεύ είναι πετυχημένο μετά το παγκόσμιο κύπελλο της Γερμανίας το 6 που μπήκε στην τεχνική ηγεσία ο Λεύ. Έχει κάνει πράγματα. Εντάξει, βέβαια έχει πάρει μόνο ένα παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είναι ένα
Ένα τρόπαιο. Εντάξει, τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά. Δεν πήρε Euro, αυτό θέλω να σου πω. Έτυχε, έτυχε και δεν πήρε Euro. Τα πήρε όλα Ισπανία. Ναι. Και στο τέλος κερδίζουν πάντα Ισπανοί. Έχτισε αυτή την αυτοκρατορία και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Τρομεροί Ισπανοί. Κάπως έτσι είναι. Κοίταξε όμως, η εθνική Γερμανία είναι σε μια φάση έτσι. Μετάφραση παρακαλώ, rebuild. Αποσύνθεση. Rebuild, αναδόμηση. Αναδόμηση. Αναδόμηση, όχι αποσύνθεση. Αυτό που λες στα αγγλικά και κάνεις ότι ξέρεις τα ελληνικά, με τρελαίνει. Περίμενες να βρω τη λέξη αναδόμηση, ας πούμε. Το rebuild, δηλαδή, πού το έμαθες? Γενικά, ρε φίλε. Γενικά, ρε φίλε, το πήρε ταυτί σου. Είναι πιο δύσκολη η ελληνική γλώσσα. Ναι, είναι πιο δύσκολη. Ναι, μάθουμε γλώσσα. Πρώτα καλά την ελληνική όμως και μάθουμε μετά και τα αγγλικά. Ο Χρήστος από την Καλαμαριά μιλάει στα αγγλικά. Πώ το λέτε εδώ στο Ελλάδα? Όχι αυτό, δεν είναι από την Καλαμαριά. Ο Χρήστος από το Αφγανιστάν ήταν αυτό. Nice. Αν θες μπορώ να σε κάνω μια εκπομπή μια μέρα μόνο στα αγγλικά και να κάνεις τη μετάφραση. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Εύκολα, και εύκολα. Μπορούμε να το κάνουμε. Οι ακροατές θα το θέλουν πολύ. Άρα λοιπόν η Εθνική Γερμανία είναι σε μια φάση ανασυγκρότησης και αναδόμησης. Έτσι. Δεν το βλέπουν να είναι σε ανασυγκρότηση με αυτά που γίνονται. Ακόμα ψάχνονται. Ναι, ψάχνονται γιατί έχουν φύγει οι παλιοσυρές, προσπαθούν να βάλουν τα νέα τα παιδιά μέσα. Ο Κίμιχ. Να παίξουν τα νέα τα παιδιά μέσα, ναι, έχεις δίκιο. Ο Κίμιχ είναι. Νομίζω ο νέος Λαμ. Είναι ο νέος Λαμ. Είναι ο νέος Λαμ. Μπορεί να γίνει. Ο Κίμιχ. Είναι ήδη. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το φτάσει. Είναι καλός, πολύ καλός, αλλά δεν μπορεί να ηγηθεί. Δεν μπορεί να ηγηθεί ακόμα. Καλός, ούτε στην Bayern, ναι. Ούτε στην Εθνική Γερμανία. Διαφωνώ. Πριν κλείσουμε, θέλω να διαβάσουμε και ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο τώρα τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει. Το πήρε το αυτί σου. Ο προπονητής του Σουδάν. Ήθελα και εγώ να το πω αυτό. Ακριβώς, ναι, πάλι καλά που το βρήκες. Καταγγέλει ότι πιθανώς έγινε νοθεία. Νοθεία. Στην υποφορία για το βραβείο The Best της FIFA που ήταν προχθές να το παίρνει ο Μέση. Κόντρα σε Ρονάλντο και Φαν Ντάικ. Γιατί λέει, σύμφωνα με τα έγγραφα, λέει που διέρευσαν, φέρεται να ψήφισε ο ίδιος Μέση, Φαν Ντάικ και Μανέ. Αλλά ο ίδιος λέει δεν συμμετείχε στην υποφορία, δεν ψήφισε. Ή μάλλον όχι. Λάθος. Ψήφισε, λέει. Σαλάχ, Μανέ και Εμπαπέ. Ούτε Μέση, ούτε Φαν Ντάικ. Οπότε τι γίνεται εδώ? Ο Σντράβκο Λουγκάρισιτς είναι ο προπονητής του Σουδάν που το καταγγέλει αυτό. Ναι. Με να δούμε αν θα βγουν κι άλλοι να τον ενημερώσουν. Ότι ξέρεις κι εγώ εδώ ψήφισα άλλον και βγήκε άλλος. Ναι. Γιατί από ό,τι λέγεται ήταν τεράστια διαφορά. Ο Χουάν Βαρέρα λέει ότι δεν ψήφισε καθόλου. Ο Βαρέρα είναι αρχηγός της Νικαράγουα. Μπράβο, ναι, λέει ότι δεν ψήφισε καθόλου. Το Μέση, το Ρονάλντο και το Μανέ λένε. Όχι, λέει ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι καθώς δεν πήρε μέρος, λέει. Ναι, δεν ψήφισε. Παρόλο αυτό το βγάλανε ότι ψήφισε τον Μέση, τον Ρονάλντο. Ωραία, πάει στον πρώτο. Αφού δεν ψηφίζει, πάει στον πρώτο, όπως είναι στις εκλογές. Δεν είναι, ρε φίλε. Μόνο εμείς θα έχουμε εδώ αυτό. Έτσι πάει. Απίστευτο και αυτό. Τέλος πάντων, λένε πως η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη ανάμεσα σε. Τώρα το πάμε στα πολιτικά. Σε Ρονάλντο. Όχι, ρε. Σε Μέση και Ρονάλντο. Νόμιζα θα έλεγε για τα πολιτικά. Τρίτος ήρθε ο Φαν Ντάικ τελικά. Και αυτό προκαλεί έκπληξη. Εντάξει, ρε. Εμείς περιμέναμε τον Φαν Ντάικ να πάρει το. Εμείς περιμέναμε τον Φαν Ντάικ γιατί το είδαμε ποδοσφαιρικά, το είδαμε λογικά. Αυτοί εντάξει. Θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο η επίθεση. Εντάξει. Κάτι ήξερε ο Ρονάλντο και δεν πήγε στη βράβευση. Κάτι ήξερε. Ακριβώς. Για. Θα μας δώσει την. Ενημερώνει μέσω Twitter ότι ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επέμβαση του Κουέστα και όλα πήγαν καλά. Είναι εντάξει ο Ισπανός, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα. Θα χρειαστούν 3-4 μήνες για να επανέλθει πλήρως, να αποκατασταθεί το πρόβλημά του. Οπότε νόμο. Μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, θεωρώ πως θα είναι έτοιμο. Μέχρι τότε ο Άρης τι θα κάνει? Θα πάει στη λύση του Έμαν. Ακριβώς. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Που δεν πήρε άλλο. Δεν μπορεί να πάρει. Έχει ακουστεί ένα διάστημα ο Κυριακής. Πώς θα πάρει, δεν είναι μεταγραφή περίοδο τώρα. Έχουν κλείσει και για τους ελεύθερους. Έχουμε μπει Οκτώβριο, η παρέλαση έρχεται σε λίγο. Αλίτσα, κάνω ακόμα μεταγραφές. Τι να πάρει, ποιο παρέλαση. Να πάρει. Στα αεραστεχνικά δεν κάνουμε μεταγραφές τώρα, ρε. Καλό είναι αυτό, γιατί όχι. Σήμερα τι έχει το μενού, έχει μπαλίτσα να δούμε. Ναι, θα έχει. Υπάρχουν βόλυμες αγωνιστικές σε πολλά πρωτάθληματα της Ευρώπης. Παίζουν μπάλα στην Ευρώπη κανονικά, παρότι δεν έχει Champions League. Στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα στις 8 η Εμπάρ υποδέχεται την Σεβιλή. Στις 9 η Θέλτα υποδέχεται την Εσπανιόλ, αλλά στις 10 η Sociedad υποδέχεται την Αλαβές. Στη Serie A στις 10 η Τωρίνο υποδέχεται τη Μίλαν. Α, όχι, αυτό δεν κερδίζει με τίποτα η Μίλαν. Να το πούμε από τώρα. Λες, εντάξει. Δεν νομίζω. Ωραία, διπλό. 0-3 η Μίλαν. Δεν κερδίζει η Μίλαν. Το μίλησες, πάει. 0-3 η Μίλαν. Στο Βέλγιο, από ό,τι βλέπω, έχει κύπελο. Adverb Lokeren σε 9.30 και Standard Liège Lommel. Δεν έχει κάποιο άλλο, ας πούμε, από τα κορυφαία. Εντάξει, μόνο. Το Βέλγιο είναι στα κορυφαία το καταλέγεις εσύ. Ισπανία και Ιταλία. Ναι, είναι. Ένα καλό πρωτάθλημα. Είναι ενδιαφέρον το βελγικό κύπελο. Αν θες μπορώ να σου πω και ένα Eredivisie.
Red Division νομίζω στις είναι. Στις 9 που έχει derby. Φέγενορντ Αλκμαρ. Ποιο παίζει στην Αλκμαρ, το οποίο σκλήθηκε και στην εθνική. Ο Χατζηδάκο. Ο Χατζηδιάκο, ρε. Χατζηδιάκο. Άλλο ο Χατζηδάκο. Ποιο είναι ο Χατζηδάκο. Ο μικρό Χατζηδάκη. Α. Κακό, Κλήθηκε στην προεπιλογή. Στην προεπιλογή, ναι. Ναι, να δούμε. Μα... Οι πιο γνωστών πρέπει να κάνουμε και προεπιλογή πριν πάρουμε του. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια. Να διαλέξουμε του καλύτερου. Ναι, γιατί έχουμε μεγάλο κίνητρο στα παιχνίδια αυτά. Και... Πάντως το παιχνίδι που θα δώσουμε με την. Πριν κλείσουμε έτσι, με την Ιταλία, 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πόσο είναι το παιχνίδι. Θα παίξουμε στο Ολύμπικο. Θα επιστρέψει από πλευρά Ιταλία ο Ντερόσι για μια τελευταία παράσταση. Ωραίο θα είναι αυτό. Σκέφτομαι ότι θα γνωρίσει. Ναι, για να αποθεωθεί σε οικείο περιβάλλον, έτσι, μέσα στο γήπεδο που δοξάστηκε. Ωραία, φίλε. Με τη Ρώμα. Ναι. Γιατί είχε φύγει με, με κακές αναμνήσεις. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι τότε στη Σουηδία. Σουηδία-Ιταλία 1-0 ή 0-0. Δεν θυμάμαι. Που αποκλείστηκε. Αποκλεισμός από το παγκόσμιο κύπελο. Και η γνωστή του κίνηση να... με τον τότε προπονητή της Ιταλίας που του είπε μπες μέσα και του λέει είσαι τρελός. Βάλ τον Ισίνιε. Ναι. Θέλουμε ναι, να βάλουμε γκολ, κυνηγάμε γκολ. Και είχε φύγει έτσι με κακές αναμνήσεις, οπότε ίσως είναι καλή ευκαιρία αυτή να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Είχε σηκώσει και το παγκόσμιο κύπελλο άλλωστε το 2006. Ήταν μικρός βέβαια τότε, αλλά ήταν κανονικά μέλος της ομάδας τότε. Από τους λίγους που έμειναν και πέρασαν. Μαδάρα τότε Ιταλία, θυμάσαι. Τι να πρωτοπούμε. Υποστήριζα εγώ φανατικά. Όλοι. Στον πάγκο δεν ήξερε ποιο να πρωτοβάλει μέσα. Δελπιέρο έρχονταν από τον πάγκο, έπαιζε αλλαγή τώρα. Τι περιμένει. Ο Ινζάκη δεν έπαιζε, ο Τότι δεν έπαιζε. Τότι, Τζιλαρντίνο. Τον Τόνι έβαζε καμιά φορά μέσα. Τον Τόνι είχε βάλει και αρκετά γκολ σε εκείνο. Και είχε και τον Άρχοντα, τον Μαέστρο στην Ελλάδα. Αντρέα Πύρλο, ρε φίλε. Όχι τον, και τον Αντρέα Πύρλο. Φάβιο Μαέστρο στον πάγκο ήθελα να πω. Τον Μαρσέλο Λίπη. Γιατί κάτω από τον Λίπη. Για πίσω. Τζίτζι Μπουφόν. Άμυνα πίσω, Καναβάρο, Νέστα. Καναβάρο, Νέστα, δεξιά τον. Ζαμπρότα. Ζαμπρότα. Και αριστερά τον. Ποιον άλλον είχε. Ποιος ήταν, και ο Μπαρζάγλι τότε. Ο Γκρόσο. Ήταν... Γκρόσο. Ο Μπαρζάγλι όταν παίζανε με τριάδα τον έβαλε. Άμα έχει και τον Μαλντίνι. Δύο γκολ είχε δεχθεί σε εκείνο το παγκόσμιο. Ο Καμορανέη στο κέντρο. Δύο γκολ είχε δεχθεί σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο Ιταλία. Ένα με πέναλτι. Το ένα ήταν με την Αμερική. Με την Αμερική. Αυτό το γκολ του Ζαρκάδου, ποιο το είχε βάλει. Ζεράρδο, πώ λεγόταν, δεν θυμάμαι. Ζακάρντο αυτό. Εντάξει, ρε, κατάλαβε ο Γιώργος είδες. Ένα αυτό γκολ είχε μπει με την Αμερική και το πέναλτι του Ζιντάν στο τελικό. Δεν δέχτηκε άλλο γκολ Ιταλία. Ναι, σωστό. Σωστό. Σε αυτό το ρετρό έχω μεταπτυχιακό. Σωστό. Έχει PhD. Πρέπει, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο ρετρό. Να κάνετε. Έχει ντέρμπι. Να κάνω. Να κάνεις. Σήμερα. Να κάνεις. Το απόγευμα. 7-8. Μόνο ρετρό. Το ετοιμάζεις σήμερα και το. Ρετρό stories θα την πει την εκπομπή. Ρετρό stories, έτσι. Ναι, όχι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, και εγώ τι θα κάνω. Και θα έχουμε και ματσάπ ποδοσφαιριστών παλιών και τα λοιπά, θα είναι ωραία. Ματσάπ ρε εσύ, θα τους συγκρίνουμε, α, θέλω να πω. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε, ναι. Μένετε ζωσμένοι εδώ, Γιώργο Ταγόρας ακολουθεί με το πέναλτι. Λίμπερο 107,4 από εμάς, καλό μεσημέρι. Γεια σας.